Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις σήμερα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Με το βιντεοσκοπημένο μήνυμα του Αλέξη Τσίπρα, στο οποίο χαρακτηρίζει την Ελλάδα γη της ευκαιρίας που ανοίγει τις πόρτες της για εξαιρετικά κερδοφόρες επενδύσεις, καλώντας τους επενδυτές να συμμετάσχουν στην ανάπτυξη της χώρας, οι Έλληνες αξιωματούχοι, με απότερο στόχο την προσέλκυση επενδύσεων, εκπέμπουν μηνύματα αισιοδοξίας και σταθερότητας στο Capital Link Forum που διεξάγεται στη Νέα Υόρκη. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Υπουργός Οικονομικών Ευκλήδης Τσακαλώτος, ο οποίος σήμερα θα χτυπήσει και το καμπανάκι της Wall Street, υπογράμμισε πως το 2018 σηματοδοτεί μια καθοριστική σημασία χρονιά για την Ελλάδα και την έξοδο της χώρας από μια μακρά περίοδο προγραμμάτων δημοσιονομικής προσαρμογής, κάνοντας λόγο για την γνωστή πλέον σε όλους καθαρή έξοδο. Προκήρυξη για μακροχρόνια παραχώρηση ακινήτων άριστης προβολής στο κέντρο της Αθήνας, ιδιώτες επιχειρηματίες θα δημοσιευτεί στις αρχές του 2018 από το Υπουργείο Εργασίας στο πλαίσιο της αξιοποίησης ακινήτων ιδιοκτησίας ασφαλιστικών ταμείων και ΟΑΕΔ, τα οποία παρέμεναν επί δεκαετίες ερείπια. Ήδη ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση του προγράμματος ανάκτηση των ακινήτων του ιστορικού κέντρου της Αθήνας, με 29 από αυτά τα εμβληματικά κτίρια να φλερτάρουν με τον επόμενο εκμισθωτή τους. Στο προσκλητήριο αξιοποίησης εμφανίστηκαν ήδη 32 υποψήφιοι νοικιαστές, μεταξύ των οποίων υπουργεία, ανεξάρτητες αρχές, ΜΚΟ, ιδρύματα, επιμελητήρια και Δήμη. Το νέο υπερσυνδεδεμένο δωμάτιο υψηλής τεχνολογίας, ο πλήρης έλεγχος του οποίου θα γίνεται μέσω του έξυπνου κινητού μας τηλεφώνου, παρουσίασε η παγκόσμια ξενοδοχειακή αλυσίδα Hilton. Το δωμάτιο λειτουργεί πιλωτικά σε ένα μόνο ξενοδοχείο προς το παρόν, ενώ μέσα στο 2018 αναμένεται να αναπτυχθεί σε αρκετά ξενοδοχεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Έτσι λοιπόν, οι επισκέπτες που θα διαμένουν στο Connected Rooms, όπως θα ονομάζουν, θα μπορούν να διαχειριστούν τα περισσότερα από όσα μέχρι σήμερα κάνουν χειροκίνητα κατά τη διαμονή τους, όπως ο έλεγχος της θερμοκρασίας, του φωτισμού, της τηλεόρασης, των κουρτινών και άλλα, ενώ μακροπρόθεσμα θα μπορούν μέχρι και να εξατομικεύουν το δωμάτιό τους, αναρτώντας τις δικές τους φωτογραφίες και έργα τέχνης στους έξυπνους πίνακες του. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας, με τον Γενικό Δείκτη Τιμών να κυμαίνει σε 740,92 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,33% σε άνοδο και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.